Λοιπόν, παιδιά, στον δρόμο που πηγαίναμε για τις ανεμογεννήτριες, συναντήσαμε κάτι φυλάκια του στρατού. Και κάτι αποθήκες. Για πάμε να δούμε τι έχουν μέσα. Πάμε λίγο στην πρώτη αποθήκη. Βλέπετε, αυτό μάλλον το έχουν οι βοσκοί για τα πρόβατα. Βλέπετε τι δουλειά φτιάχανε παλιά. Σίδερο και τσιμέντο, φίλε. Τα καλύτερα μαστόρια. Πάμε στην επόμενη αποθήκη. Αυτή είναι έτσι. Και πάμε στην επόμενη αποθήκη. Αυτό πως λέγεται, δεν ξέρω. Θα μπούμε μέσα. Σαν τούνελ είναι. Τι βάζανε εδώ τα πυρομαχικά, βάζανε παλιά, τι βάζανε. Αλλά τώρα βάζουν λογικά τα ζώα τους οι κτηνοτρόφοι. Βλέπετε. Συνεχίζουμε. Λογικά πάμε στους θαλάμες εδώ του στρατού. Εδώ δίπλα έχει μια άλλη αποθήκη πεσμένη. Τζάμια τα έχουν σπάσει. Δείτε δουλειά που έφτιαχναν παλιά. Βλέπετε, πέτρα, τρομερή. Συνεχίζουμε. Παίρνουμε στο σπίτι. Λογικά εδώ είναι τα εστιατόρια, θα ήταν. Έχει σπασμένα γυαλιά εδώ πέρα. Τουαλέτες. Εδώ ήταν οι τουαλέτες. Αυτό, παιδιά, είναι το φυλάκι του στρατού. Σκιστόλιθο, παρατημένο. Όπως βλέπετε, αποθήκες. Και εδώ βλέπουμε τη σκοπιά. Και παιδιά, φτάσαμε σε κάτι τούνελ. Για να πάμε να δούμε τι έχει εδώ πέρα. Μόνο μην έχει καμιά οχιά. Μπήκαμε μέσα. Εδώ έχει μια τρύπα. Και εδώ μια τρύπα. Κάτι σύρματα. Πέρασε μια νυχτερίδα. Θα μας φάνει νυχτερίδες, παιδιά, εδώ. Δεν πρόλαβα να την πάρω. Για πάμε λίγο πιο κάτω.
φίλε. Το τούνελ συνεχίζεται μέχρι κάτω. Είχε αποδώσει καλοπάτια για να ανεβαίνει επάνω. Σε βγάζει έξω. Πάμε στο διπλανό. Πάμε στο δεύτερο. Για να δούμε αυτό. Αυτό, παιδιά, είναι το δεύτερο. 458 λέει. Α, εδώ έχει εξαιρεσμό. Βλέπετε. Λογικά είχαν και ρεύμα. Προθάλαμος εδώ. Παιδιά, εδώ θα κλείσω το βίντεο. Και παιδιά, θα το κλείσουμε εδώ το βίντεο. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο στο τούνελ 458. Αν σας άρεσε το βίντεο, ένα σχόλιο και ένα like. Τα λέμε.